Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνουμε Πάρη? Καλά, εντάξει, αυτή η εβδομάδα είναι λίγο ροκ για μένα. Σου είπα χθες που πέσε το ρεύμα στο σπίτι το βράδυ. Ωραία περνάς. Ναι, και είχε χαλάσει η ασφάλεια και είδα του ρολογιού κάτω. Είχε καεί και το καλώδιο και η ασφάλεια. Ναι. Και ήρθε τέλος πάντων και ο τεχνικός το ΔΔΕ κάτι μία και. Ωραία. Και, ναι, είδα το φοβερό. Ξέρεις ότι παλιά η ασφάλεια ήταν με πορσελάνη. Σπάει το σφυρί, ρε παιδί μου. Σπάει αυτό το σφυρί. Ναι. Εγώ θυμάμαι τις άλλες που καίγονται, που είναι όχι μιας χρήσης, μιας χρήσης, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά που με το που καιγόταν πρέπει να την αλλάξει μετά. Ναι, είχε τέτοιο. Οπότε ήταν vintage χθες το βράδυ. Ωραία. Ναι. Εγώ που στεροποιήθηκα, εντάξει, αλλά επιβίωσα. Όντως. Μάλλον. Εγώ από την επόμενη τέτοιο. Την επόμενη χρονιά, από το Γενάρη, εκεί κάπου έκλεισα. Και εγώ απλά θα πάμε. Καλά, ναι, δεν έχει. Εξωτερικό Χριστούγεννα, είπα να το. Μην βγει κανένα περίεργο κόλπο. Να σου πω, θες 14 μέρες. Εμένα το πιστοποιητικό το καινούριο δουλεύει ήδη. Δηλαδή το κατέβασα και παίζει, οπότε δεν ξέρω. Αλλά επειδή δεν είχα να ρισκάρω το τι θα παίξει και αν θα γίνει κανένα τέτοιο. Είχε θεματάκια με την ημερομηνία τα πήγες να βρεις. Κανα μπαγκάκι σου έσκασε. Μπαγκάκι δεν είχα, απλά επειδή μάλλον κλαίνε πάρα πολύ εκείνη την ώρα πρέπει να μου έδειχνε διαθέσιμες που μετά δεν ήταν. Ναι, αυτό γιατί το είχα και εγώ. Δηλαδή φαντάζομαι δεν ήταν μπαγκ, απλά η διαθεσιμότητα επειδή είναι σχεδόν real time και αν θυμάμαι καλά νομίζω κρατάς κάπως μια θέση, θα πας να κλείσεις και ναι, έχει ένα αυτό. Back and forth. Είχε χαβαλέ πάντως, εντάξει. Ναι, cool. Τέλεια, σιδερένιος. Εντάξει, θα επιβιώσουμε νομίζω. Έχεις τέτοιο μετά. Αυτή νομίζω η δόση ήταν η πιο ήπια. Δηλαδή απλά είχα λίγο την αίσθηση του είμαι άρρωστος μετά. Okay. Δηλαδή στην πρώτη πέθανα, ήμουν κρεματωμένος και την μέρα. Κι εγώ, τέλος. Εγώ ήμουν χειρότερος. Στη δεύτερη το έπαιξα λίγο θαραλέως, πήγα γυμναστήριο, πήγα έκανα έρανα και μετά κάπου δάσκασε, αλλά όχι σαν την πρώτη. Σε αυτή ήταν ακόμα πιο ήρεμη. Αλλά τώρα έκανα κι άλλο, έκανα το Pfizer που ήταν AstraZeneca. Κάνω μίξα okay, κοκτέιλάκι. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άρμορα, λένε ρε παιδί μου, είναι το καλύτερο κοκτέιλ. Εντάξει, κοίτα, κι εγώ μοντέρνα ήθελα, χωρίς κανένα προφανώς σε σοβαρό λόγο, αλλά δεν, ό,τι βρήκα. Μας έτυχε και μας το είπε ο φαρμακοποιός, για άλλο λόγο βέβαια. Πιάσαμε κουβέντα και λέει ότι φαίνεται ο καλύτερος συνδυασμός να είναι το Moderna μετά. Και λέει ψάξε στο ίντερνετ και όντως έχουν βγει κάτι έρευνες που λένε ότι η Moderna μετά τα άλλα δύο είναι καλό. Τώρα εντάξει δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ και εγώ να το. Οπότε. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, απλά πας και κάνεις αυτό που μπορείς τώρα, λες και ξέρεις τίποτε. Εμένα η απάντησή μου σε αυτό είναι κιόλας πάντα ότι μαλάκα εντάξει, πήγαμε στο στρατό και. Εγώ πέρυσι έμαθα ότι ήταν το ένα από τα εμβόλια. Τετανικός νομίζω είναι το ένα. Το ένα είναι τετανικός και το άλλο είναι. Όχι τα μαλίτιδα, είναι. Διφθερίτιδα. Διφθερίτιδα. Ναι, διφθερίτιδα. Okay. Με τον Προστέφανο. Δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι στο στρατό, όπω λένε. Δεν είναι το χέρι, ξέρω. Και πριν βγάζει το χέρι μπροστά και δεν μου είσαι να σπάρουν αίμα. Απλά ξέρει, κάθε μία από τα πλάκια κρυμμένη. Από το πουθενά και λέω, έκπληξη. Ναι. Μόλι έκανε άλλα δύο, ξέρω εγώ. Τι εννοεί, δεν ήθελε. Για λέγε. Τι άλλο έχει. Γενικά είχαμε ωραία φασούλη στην εβδομάδα. Είχαμε το Log4j. Ναι, για πες, τι έγινε εκεί. Log4j το οποίο είναι μια βιβλιοθήκη για logging για Java κατά κύριο λόγο εφαρμογές. Και από ό,τι κατάλαβα είχε έναν τρόπο να κάνει discover κάποιους παραμέτρους. Ναι. Και στο discovery αυτό μπορείς να το κάνεις hint να κάνει άλλα πράγματα από αυτό που ήθελες. Νομίζω το. Αυτό το οποίο. Αν κατάλαβα καλά, ήταν δύο τα προβλήματα. Το ένα είναι ότι αυτό μπορούσες να του πεις, έκανε interpolation. Ναι, κάτι τέτοιο. Οπότε του έλεγες, παιδί μου, βάλε αυτό το environment variable, βάλε αυτό. Και κάπως έτσι κάνανε, φαντάζομαι, code injection μέσα και τραβούσαν environment variables του server. Εντάξει, χαμός. Και τώρα είναι exposed μεγάλο κομμάτι του ίντερνετ με όλο αυτό. Τιδήποτε βασικά χρησιμοποιεί Log4j. Είναι λίγο panic. Να σου πω την αλήθεια, εγώ τώρα, μετά από λίγο είδα την Cloudflare που λέει βγάλαμε patch στο Web Application Firewall και τα περισσότερα είναι πίσω από Cloudflare που έχουμε εμείς ή δεν είναι Java και τέτοια. Οπότε ναι. Μετά ξαναπήγα για ύπνο. Ήμουν πολύ απλός. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Αλλά αυτό εμένα μου θύμισε, κάποια στιγμή το λέγαμε και σε ένα. Σε ένα άλλο επεισόδιο, το πώς, ρε παιδί μου,
με τι ευκολία πρέπει να βάζεις βιβλιοθήκες, ίσως να τις κάνεις update. Τώρα εντάξει, αυτό που γίνεται με το Log4j είναι χοντρό, δεν θα περίμενες με μια τόσο μεγάλη βιβλιοθήκη. Πολύ δύσκολο, τι να κάνεις, ενώ... Ναι. Αλλά αν αυτό μπορεί να συμβεί εκεί, τότε ξέρεις, μπορεί να συμβεί και στο κάθε τυχαίο is array που είσαι βάλει στο JavaScript project σου, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Ήταν ζώρικο και ήταν σε μια γλώσσα που έχει πάρα πολλά legacy από εκείνη τα συστήματα, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, τραπεζικά, και τελείες. Είναι κακό. Ναι, που σου λέει ο άλλος ότι είμαστε αργοκίνητοι γιατί θέλουμε να είμαστε πιο ασφαλείς ή πιο τέτοιο, αλλά guess what, ναι, ναι, ναι. Άμα πέσει το σκατό στον αμνηστήρα. Ναι. Είναι ζόρικα τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά. Ναι, οκ. Okay. Γενικά αυτό το οποίο είδα και μου κάνει κακή εντύπωση ήταν ότι πάρα πολύ αρχίσαν τα μπινελίκια σε αυτούς που είναι οι maintainers του Log4j. Λες και ο άλλος ήθελε να βάλει ένα backdoor. Ναι. Η πλάκα είναι ότι νομίζω στην έκδοση 1 ακόμα κάτι δεν υπήρχε το bug, υπήρχε στην 2. Όχι. Άμα είχες unmaintained έκδοση, ήσουν πιο ασφαλής από αυτό τουλάχιστον. Όχι ρε μαλάκα. Αλλά το κακό μου ωραίο ήταν ότι είναι και πάρα πολλές, πάρα πολλά services που χρησιμοποιούν οι διάφορες εφαρμογές. Το Netflix LK, θα χρησιμοποιεί κάπου. Καλά, Netflix είναι, αλλά είναι ELK, είναι ξέρω εγώ, Apache Solar, είναι πολλά πράγματα που μπορεί να έχεις πάρει σαν components. Και αυτό το component ήταν που είχε το πρόβλημα. Wow. Βέβαια θα μου πεις είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιος να καταφέρει να γράψει σε σένα, που θα γράψει το component που θα κάνει exploit, δηλαδή... Δεν ξέρω. Θέλει λίγο το engineering να είναι πιο έξυπνο, αλλά και πάλι... Ωραία φασούλα. Ναι. Ζόρικα πράγματα. Τι άλλο έγινε αυτήν την εβδομάδα? Προχθές είχαμε OpenConf. Προχθές ξεκίνησε το... Ρε, εντάξει, όλα αυτή την εβδομάδα το έχω... Α, ναι, λέω και what the fuck. Με τρέλα. Πήγα μπροστά στον χρόνο και ξαναγύρισα. Εντάξει. Θα κάνουμε και commentary για το πώς ήταν το OpenConf. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ότι... Έχει πολύ καλούς speakers. Το λέω. Που εγώ ρε παιδί μου τα είδα βασικά από το LinkedIn κάποια στιγμή χθες που κάθισα να τσιλάρω και είδα όντως έχει πολύ καλό line-up. Οπότε βασικά. Και έχει φοβερό στούντιο επίσης. Έχει εξαιρετικό στούντιο το OpenConf φέτος. Ελπίζω του χρόνου να γίνει ρε παιδί μου από κοντά. Ο σκοπός είναι αυτός. Απλά έχει να κάνει νομίζω πάρα πολύ με το ποιο θα είναι το πλαίσιο. Γιατί και φέτος μπορούσε να κάνει σε φυσικό συνέδριο. Αλλά έπρεπε να έχει ένα ποσοστό virtual και physical που το έκανα σύμφορο. Ναι, μωρέ, αλλά και να το κάνεις φυσικό καλό είναι και να το χαρείς. Τώρα δεν ξέρω ο κόσμος αν θα προσέλθει έτσι μαζικά και... Θα βάζεις μπάτσες και σε πόσα εμβόλια έχεις κάνει, θα είναι το εμβόλιο. Τι ξέρω, ναι, ξέρω, έχω περάσει, δεν έχω περάσει, είμαι έτσι, φοβάμαι. Πώς είχε σε κάποια συνέδρια που έβαζε τον μπάτζ τύπου θέλω να κάνω socialize, δεν θέλω να κάνω socialize και τέτοια πράγματα. Α, παίζει τέτοιο! Ναι. Έχουν κονκάρτες και ήταν συνήθως color coded και σου έλεγε: άμα θες να κάνεις socialize, βάλε πράσινο. Άμα θες να μη σου λέει κανένας, βάλε κόκκινο. Άμα θες να είσαι ντεμή, βάλε πορτοκαλί. Αυτό ήταν όταν είχα πάει στην παρουσίαση του Γιάννη στο Λονδίνο πριν κάτι εβδομάδες. Είχαν. Looking to be hired or I'm hiring. Είχαν, ξέρω εγώ, πράσινο, άμα έψαχνες και. Α, μόνο αυτό είχα δει. All right. Αυτό. Οπότε τώρα θα έχουμε, ξέρεις. Φόρα μάσκα για να μου μιλήσεις, μη φοράς μάσκα για να μου μιλήσεις. Κάνε. Μια και λέμε τέτοιο, ο Lex Friedman με τα podcast, το είδες. Όχι. Θα φέρει τον CEO της Pfizer. Άντε, ωραία. Ναι, και ανοίγει γενικά, λέει ότι όποιος έχει ερωτήσεις και όλα αυτά, ρε παιδί μου, να στείλει, γιατί θα μαζέψει κάποια crowdsource που λένε ερωτήσεις για να στείλει και νομίζω ότι είναι... Α, δεν θα είναι live. Όχι ρε φίλε. Να βγει και ο άλλος να το ρωτάει live γιατί είσαι μαλάκας και έβαλε τσιπάκι μέσα μας και τέτοια. Όχι. Θα είναι live. Αλλά υποτίθεται θα είχε φέρει και τον πρόεδρο, δεν θυμάμαι, λέγεται Francis Collins, νομίζω, και είναι ο πρόεδρος του CDC, του FDA, τώρα δεν θυμάμαι, δεν έχω καταλάβει πώς και διαφορά μεταξύ αυτών των δύο στην αρχή. Το FDA πρέπει να είναι ο EOF τύπου και το CDC πρέπει να είναι ο EOD. Μπράβο. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Εγώ δεν είμαι αυτός τώρα βέβαια που είναι, τέλος πάντων. Αφού ο άλλος είναι ο Fauci, δεν είναι του... Ποιον ο δύο. Μπράβο, ναι. Αλλά δεν ξέρω. Οκ. Νομίζω ότι τόσο πολύ πληροφορία πάντως για θέματα υγείας και για τέτοια δεν είχαμε ποτέ ξανά. Ναι, ούτε τόσο ξέρω, Λίας.
Ξερολίαση ή πάντα είχαμε. Απλά είχαμε για άλλα θέματα ξερολίαση. Βασικά, ναι, παίζει, παίζει. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι, ναι, παιδί μου, ένα θέμα το οποίο παίζει δύο χρόνια τώρα στο σοβαρό. Άμα, δηλαδή, και η κατάσταση, δηλαδή, άμα σκεφτείς αυτά τα οποία έχουμε ζήσει κλειστά, όλα αυτά είναι σκληρά πράγματα. Νομίζω ότι δεδομένου το ότι η Pfizer είναι μια εταιρεία η οποία έχει δώσει μια υποτιθέμενη λύση, ότι δεν το λέω αμφισβητώντας, αλλά υποτίθεται αυτό είναι. Απ' την άλλη, είδες τι έγινε με τα στοιχεία που ζητήσανε. Ζητήσανε κάποιοι επιστήμονες από τη Pfizer, πολλοί, τα στοιχεία με τα οποία, τέλος πάντων, τα δεδομένα με τα οποία έγινε το process, παιδί μου, για να θεωρηθεί ασφαλές, αποδοτικό και όλα αυτά το εμβόλιο, με σκοπό, λένε, να πιστούν και πιο εύκολα άτομα τα οποία δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Και ο FDA απάντησε, ναι, ok, σε 55 χρόνια το βγάζουμε. True απάντηση. Okay. Οπότε έχει υπάρξει κάποιο σκεπτικισμό γύρω από το θέμα και νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία που θα. Ρε, παιδί, εντάξει, θα μπορεί να ρωτάς. Νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο marketing failure πάντω αυτό. Δηλαδή... Και εγώ νομίζω. Κοίταξε, ήταν επειδή έχω κάνει αυτή τη συζήτηση αρκετές φορές. Το vibe που παίρνω και αυτό το οποίο είχα εγώ είναι ότι. Μπήκαμε σε άλλο θέμα, αντιλώς αυτά τα δύο συγκρίσεις, είναι ότι το reality ήταν διαφορετικό από τα expectations που είχαν τεθεί. Ναι, ναι, άλλο αυτό. Δεν είναι κακό, το θέμα είναι η διαχείριση. Νομίζω ότι η διαχείριση κρίσης μπορεί να γίνει καλά, αλλά το marketing, ξεκάθαρα η επικοινωνία και το... Κοίταξε, απ' την άλλη όμως είναι και το να επικοινωνείς επιστήμη, η οποία είναι πολύπλοκη τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν πας να εξηγήσεις κάτι απλό, επειδή μα το νερό σε 100 βαθμούς Κελσίου βράζει. Εντάξει, είναι. Εντάξει, από την άλλη πλευρά. Είναι challenging αυτό, δεν λέω. Transparency ίσως παραπάνω σε κάποια σημεία. Δηλαδή, να λέγεις ότι εμείς πιστεύουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό γι' αυτό και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν ξέρω, αλλά θα μου πεις από την άλλη, δεν είναι πάντα ο κόσμος τόσο ανεκτικός στο να. Κάτι να... που θα προτείνεις να είναι λάθος. Οπότε. Ναι, δεν ξέρω πώς. Όντως αυτό ισχύει. Αλλά είπες κάτι το οποίο με τρίγκαρε. Βασικά θα σου πω μόλις το κλείσουμε αυτό. Θα πάμε σε κάτι δικό μας. Ωραία. Που με τρίγκαρε αυτό που είπες. Κάτι μπορούμε να συζητήσουμε και να έχουμε μια παραπάνω σχέση με τον κείμενο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, όχι, δεν πειράζει. Το transparency πάντως είναι ένα θέμα και αυτό debatable. Δεν τρέξει by default. Λες ότι ναι, εννοείται ρε παιδί μου, ξέρεις όλα transparent. Αλλά πολλοί θα πούνε ότι ξέρεις, δεν είναι ο κόσμος σε θέση ίσως να διαχειριστεί τα πάντα. Ναι. Και μετά θα έρθει άλλος και θα σου πει. Ποιος εσύ που κρίνεις για τους άλλους, επίσης. Ναι, ίσως ένας συνδυασμός που θα λέει ότι υπάρχουν τα πάντα διαθέσιμα, αλλά επικοινωνείται αυτό που χρειάζεται να ξέρεις, δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ αυτών. Ναι, ίσως αυτό. Το θέμα με τα πολλά διαθέσιμα δεδομένα είναι το ότι έχει τύχει να το ζητήσουμε και αυτό, δεν είσαι πάντα σε θέση να τα ερμηνεύσεις. Ναι, δηλαδή, διεφωνώ. Το τι σημαίνει κάτι, ξέρεις, κάτι το οποίο μπορεί να είναι προφανές, π.χ. Είχα αυτή την κουβέντα, ρε παιδί μου, τις προάλλες και τέλος πάντων το συζητούσα με την Νίκη. Γιατί μετά τα εμβόλια, δύο δόσεις και όλα αυτά, έχουμε συγκρίσιμους αριθμούς θανάτων και κρουσμάτων. Οπότε, ξέρεις, μπορεί αντανακλαστικά εσύ να πεις ότι δεν δουλεύει, ξέρω, αυτό το πράγμα, είναι το πρώτο. Όμως, αν το βάλεις παρακάτω, ξέρεις, θα μπει μέσα στην εξίσωση ότι έχουμε καινούργια variants, θα μπει στην εξίσωση ότι πλέον δεν έχουμε μέτρα περιορισμού. Πλέον έχουμε και άλλες αρρώστιες, έτσι κι αλλιώς και κυκλοφορούν. Δηλαδή, ενώ πέρυσι δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Αν είχες κάτι, ήταν κορονοϊός. Αφού ήταν όλοι. Ναι. Υπήρχε μεγάλη. Ναι. Μεγάλο ποσοστό του κόσμου που όντως έμενε. Σπίτι. Οπότε στην ουσία μπορεί να πάρεις μία τυχαία μέρα πέρυσι προεμβολίου και μία τυχαία μέρα τώρα μετά εμβολίου και τα νούμερα να είναι ίδια. Mm-hmm. Όμως οι συνθήκες δεν είναι ίδιες. Ναι. Και γι' αυτό οπότε ναι, πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια, αλλά η ερμηνεία αυτού είναι πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη. Όπως έχεις πει εσύ και ο φίλος μου Θανάσης, το 40% των ανθρώπων παίρνουν sick days Δευτέρα και Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Ο Θανάσης δεν θέλει να πάρει τα τέτοια. Αυτό είναι φοβερό. Το οποίο ναι. Ναι. Το έχουμε πει κάποιο, το έχουμε ξανασυζητήσει. Το είχαμε πει ότι ρε παιδί μου το 40% των sick days είναι Δευτέρα και Παρασκευή και εσύ λες ζω οι τεμπελχανάδες θέλουν να κάνουν τριμεράκι αλλά αυτό είναι το 40% των εργάσιμων ημερών. Ναι. Φοβερό.
Να σου πω, για πάμε. Σε δικό μας, δηλαδή άμα κάνουμε project αυτό το οποίο συζητούσαμε στη δική μας αγορά, σε σχέση με το transparency, σε μια, βασικά, by the way, ταιριάζει πάρα πολύ και με το πώς ξεκινήσαμε και με το Log4j. Mm-hmm. Το transparency σε θέμα ασφάλειας, σε θέμα οικονομικών, αυτό σε μια εταιρεία, πώς το βλέπεις? Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Σε ποια επίπεδα, σε τι βαθμό? Η δικιά μου η προσωπική άποψη λέει ότι το transparency πρέπει να είναι αυτό που κάνεις και να υπάρχουν κάποιες στιγμές που επιλέγεις να μην το κάνεις. Mm. Δηλαδή, και εξηγώ γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο σαφές αυτό, αλλά θα πρέπει τα πράγματα να είναι διαθέσιμα στον κόσμο, εκτός από πράγματα τα οποία μπορεί να παρεμηνευθούν ή είναι επικίνδυνα ή είναι σε ένα σημείο που δεν πρέπει να γίνονται γνωστά. Και τους λόγους μπορούμε να συζητήσουμε μερικούς από αυτούς, φαντάζομαι. Αλλά για παράδειγμα το Log4j θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα zero day vulnerability. Δεν θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ποια είναι τα... ποιο είναι το exposure. Γιατί αυτό τι είναι μια πληροφορία που μπορεί να πάρει κάποιος κακόβουλος και να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο. Θα μου πεις, μπορεί να διαβάσει τον κώδικα ή να δει τον diff ή να καταλάβει τι κάνει patch, αλλά και πάλι μην το κάνει, δηλαδή μην διαφημίσεις ποιο είναι το πρόβλημα. Πες, παιδιά, έχουμε ένα πολύ συστηματικό πρόβλημα, έχουμε ένα CV, να το, μπράβο. Μπορεί να πεις και το τι είναι το αποτέλεσμα, που μπορεί να φτάσει ο άλλος. Mm-hmm. Αν και γι' αυτό έχω λίγο τις αμφιβολίες μου. Αλλά δεν θα πρέπει να πεις το ακριβώς τι είναι. Πολλές φορές έχω εκτιμήσει να που βλέπω βιβλιοθήκες να κάνουν πρώτα ένα patch, να σου λένε ότι υπάρχει ένα CV και το CV θα γίνει διαθέσιμο σε μια εβδομάδα. Οπότε υπάρχει μια εβδομάδα που δεν έχεις όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες για τον κάθε τυχαίο κακόβουλο, hacker ή οτιδήποτε, πες τον, να μπορέσει να επιτεθεί, αλλά ταυτόχρονα τρομοκρατείς. Θορυβείς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν μια βιβλιοθήκη ώστε να πούνε ότι μέσα στην εβδομάδα πρέπει να κάνω update. Mm. Το πάνω. Το Django το έχει κάνει 1-2 φορές το τελευταίο χρόνο ή 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Okay. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Αλλά ξεκινώντας από το transparency και μετά αφαιρώντας τα σημεία τα οποία θεωρείς ότι δεν πρέπει να είναι γνωστά. Ναι. Οπότε εγώ κάπως θα ξεκινάω. Εσύ πώς το βλέπεις γενικά το θέμα? Θα σου πω, πριν σου πω πώς το βλέπω, θες να μας πεις ποια vulnerabilities ονομάζονται Zero Day? Ναι. Zero Day vulnerabilities, αν δεν κάνω λάθος τον ορισμό τώρα, ναι. με πέθανες, αλλά Zero Day νομίζω είναι vulnerabilities τα οποία είναι εκεί έξω, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σήμερα γιατί τα περισσότερα συστήματα δεν είναι πατσαρισμένα, ώστε να πάρουν κάποιο, ναι. κάποια πρόβλημα. Και έχεις Zero Days ναι. ασφάλειας. Γιατί τι γίνεται σε μια, αν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ευρέως χρησιμοποιούμενο όπως μια το Log4j, ναι. αλλά είναι το λογισμικό της Sorcerer για παράδειγμα. Ναι. Και έρχεται ένας ethical hacker και σου λέει ότι έχω βρει μια τρύπα, στην ανακοινώνει και συνήθως σου δίνει και κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο εσύ μπορείς να πας και να πατσάρεις ναι. αυτό το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν είναι zero day γιατί ναι μεν το πρόβλημα είναι εκεί έξω, αλλά δεν είναι εκεί έξω η γνώση του ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και με ποια μορφή υπάρχει. Ναι. Αντίστοιχα και νομίζω το zero κάτι, white κάτι που έχει η Google μια ομάδα που κάνει αυτή τη δουλειά, την κάνει στο Chrome, την κάνει σε browsers. Ακόμα και αν έχεις ένα browser ο οποίος σήμερα έχει την έκδοση 1.01, πατσάρεις, πας στην 1.02 και προφανώς υπάρχει μεγάλο μέρος των χρηστών σε μία, σε δύο εβδομάδες, σε ένα μήνα που έχει μείνει στην παλιά vulnerable έκδοση, δεν θεωρείται ότι είναι zero day γιατί είχαν την ευκαιρία τόσο καιρό αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν update. Mm. Οπότε αυτό είναι στο μυαλό μου το zero day. Μπορεί να μείνει στους ορισμούς όμως. Όχι, θα το βάλουμε, αλλά και εγώ νομίζω αυτό είναι γιατί έχει να κάνει με το ότι δεν έχεις μέρες, παιδί μου. Συνήθως ναι, είναι αυτό ότι επειδή υπάρχουν vulnerabilities σε συγκεκριμένο λογισμικό και όχι σε λογισμικό που είναι τόσο ευρέως χρησιμοποιούμενο στην βιβλιοθήκη, έρχεται ο άλλος και σου λέει αυτό είναι το τέτοιο. Έχει μια πολιτική και σου λέει ότι εγώ θα το ανακοινώσω δημόσια τότε. Να. Και μέχρι τότε εσύ έχεις το χρόνο να το πατσάρεις. Ωραία. Δύο πράγματα. Πρώτον, νομίζω ότι δεν έχει zero day vulnerabilities σε υπηρεσίες, μια και είπες το Sorcerer.
Ναι, by the way. Γι' αυτό λέω, δεν μπορείς να. Zero Days Initiative έχει συμπληρωθεί και εσύ είσαι πράγματα τα οποία αναγκαστικά πρέπει να το κάνεις δημόσια. Και να το κάνει να πάρει την ευθύνη ο χρήστης, ας το πούμε, να το, να το πατσάρει. Γιατί δεν μπορώ εγώ σαν Log4j να πάω να πατσάρω. Ναι. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω σαν Log4j να βγάλω την καινούργια έκδοση και ενδεχομένως σε όλα τα. Στις τελευταίες εκδόσεις να βγάλω patch χωρίς να χρειάζεται να κάνει update έκδοση. Να κάνει μόνο patch έκδοση. Ναι, ναι. Αλλά και πάλι αυτό μπορώ εγώ να κάνω. Διαθέσιμο στην πληροφορία και πρέπει να κάνουμε διαθέσιμη την πληροφορία ότι υπάρχει security vulnerability στην προηγούμενη. Ακολουθήσανε κάποιο process, επειδή δεν το έχω δει πολύ με το Log4j, ή βγήκε ο άλλος αντάρτικο εντελώς, πάρτε το, αυτό είναι. Δεν ξέρω αν ήταν αντάρτικο, γιατί νομίζω και το patch βγήκε αστραπιαία. Okay. Οπότε ενδεχομένως να είχε ενημερώσει το Log4j. Ναι, okay. Αλλά και πάλι φαντάζομαι ότι μεγάλους οργανισμούς θα πρέπει να τους έχουν ενημερώσει πιο πριν. Που χρησιμοποιούν το Log4j. Ναι. Πάντως εντάξει, είναι σωστό, εννοείται να ακολουθείς τα security best practices. Best practices, εννοώ, το security policy που έχει το κάθε software, παιδί μου. Γιατί εντάξει, είναι σεβασμός βασικά και στους χρήστες και ξέρεις, κάποιος μπορεί να σου πει, α, ξέρω εγώ, να προσέχανε και όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά, ποιος γράφει software που δεν έχει κενά. Είναι σαν να μου λες ότι βρίσκεις τον κωδικό από ένα Airbnb, από το Locker αυτό που έχουν κάτω. Και πας και το φωνάζεις έξω και λες, παιδιά, βρήκα τον κωδικό και είναι, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 4. Ναι. Είσαι λίγο μαλάκας να το κάνεις αυτό. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Θα ενημερώσεις το Airbnb. Αν υποθέσουμε ότι αυτό το Airbnb είχε μέσα κάποια προϊόντα αξίας μεγάλης, θα μπορούσες να ζητήσεις και κάποια ανταμοιβή που βρήκες τον τρόπο να μπεις στο σπίτι ναι. του και τους το είπες. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι, έτσι, βρίσκεις έναν τρόπο να μπεις στο λογισμικό το πιο άλλο, οπότε έχει. Νομίζω ότι σε επίπεδο security, γιατί νομίζω ότι το βασικά θα το πάμε πιο γενικά και μετά πάμε στο security. Πιστεύω γενικά ότι η διαφάνεια είναι απίστευτα σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι αδιαπραγμάτευτο σε όλους τους τομείς γενικά του πώς λειτουργούμε σαν κοινωνία και έχει να κάνει, πιστεύω ότι είναι η σωστή βάση για τη δείχνηση εμπιστοσύνη στο άτομο. Δηλαδή είναι μια. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση το να είμαστε διαφανείς σαν, σαν κοινωνία γενικότερα, γιατί εμπιστεύεσαι, ξέρεις, και ξενικά επενδύεις στο να χτίζεις υπεύθυνα άτομα, τα οποία έχουν δεδομένα στα χέρια τους, αλλά εν τέλει μαθαίνουν να ερμηνεύουν αυτά τα οποία πρέπει να ερμηνεύουν και δηλαδή πιστεύω ότι είναι σωστή επιλογή αυτό. Το ερώτημα από ένα σημείο και μετά που εγώ δεν ξέρω είναι το πότε βγάζεις κάτι διαθέσιμο, γιατί πιθανόν να μην είναι καλή επιλογή το με τη μία. Γιατί, για παράδειγμα, πάρε τις εκλογές. Είχα αυτή τη συζήτηση τώρα που ήταν η εκλογή του Πασόκ και λέω εγώ, α, πόσο μπροστά είναι, λέω κάποια στιγμή, ξέρω εγώ κάθε. Και μου λένε, αίρεση, λένε, δεν έχουν κλείσει ακόμα οι κάλπες. Του Κινάλ, ναι, 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 ναι. Και μου λένε δεν έχουν κλείσει κάλπες. Και μετά λέω, α, ναι, όντως, γιατί άμα βγουν και τα μετράνε και σου λένε, είναι πιθανόν να επηρεάσουν, ρε παιδί μου, ότι θα ψηφίσει κάποιος επόμενος. Ναι. Το να ψηφίσει να μην ψηφίσει κάποιος. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να βγει ο Α και όχι ο Β και. Ναι, οπότε. Ο Α προηγείται, μπορεί να αποφασίσει να πω. Αλλά το να πεις ότι κάτι θα το βγάλω. Α, θα κλείσουν οι κάλπες, να μην υπάρχει decision making και μετά αρχίζω και ανακοινώνω. It makes sense και πιστεύω ότι είναι ένα trade-off που δεν είναι. Θεωρώ ότι μάλιστα είναι υπέρ, όχι κατά. Επίσης τα exit polls, αλλά και αυτά νομίζω ανακοινώνονται. Ναι, αυτό. Μα για τα exit polls έλεγα κι εγώ. Δηλαδή, τύπου αυτά ανακοινώνονται μετά. Και καλά κάνουν. Αντίστοιχα, θεωρώ ότι. Είναι, ρε παιδί μου, είναι μια εταιρεία η οποία τη συμπαθούσα πάρα πολύ, αλλά εν τέλει κάποια πράγματα που κάνανε δεν συμφωνούσα. Η Bear Metrics, αυτή τι κάνανε, έβαζε το Stripe σου και σου βγάζανε στατιστικά και για την εταιρεία σου ξέρεις πώς πηγαίνει όλα αυτά και σου βγάζανε και κάποια automations, τέλος πάντων πάνω σε αυτό. Ένα κόλπο που είχαν κάνει για marketing και το είχαν κάνει για τους ίδιους και είχαν συμμετάσχει και άλλες εταιρείες όπως η Buffer, η Ghost με το blog και όλα αυτά, ήταν είχαν τα στατιστικά τους όλα δημόσια. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Κάνανε anonymize τις συνδρομές τους χρήστες όλα αυτά για να μην υπάρχει κάτι και λέγανε, α, σήμερα εμείς βγάλαμε τόσα λεφτά. Αυτό νομίζω ότι δεν,
δεν νομίζω ότι. Είναι ιστορία του bragging. Είναι ιστορία του bragging, δηλαδή ότι τι. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι χρήσιμο εκεί, είναι να. Να βγάζετε οικονομικά στο τέλος της χρονιάς, παιδί μου. Δηλαδή. Ό,τι θέλεις πρέπει να βγάλεις. Αν είσαι public εταιρεία, ναι, αν είσαι private, όχι. Στην Ελλάδα. Όχι, ναι. Δεν είναι ούτε όλες οι οίκοι δημοσιοποιούν στοιχεία. Okay. Ναι, δεν είναι. Δεν εξαρτάται με τον κύκλο εργασιών που έχεις. Είναι από διάφορα. Δεν δημοσιοποιούν όλες. Όντως, οκ. Okay. Μπορεί ναι, να έχει. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Και LLC στην Αμερική δεν δημοσιοποιούν. Δηλαδή. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι προσφέρει το πόσες φορές αγόρασε κάποιος ή έκλεισε μια συνδρομή σήμερα, χθες και αύριο. Mm-hmm. Ναι, το ακούω αυτό που λες και νομίζω ότι... Νομίζω, για να στηρίξω κάτι που είπες, ότι κάποιες πληροφορίες καλό να βγαίνουν distilled. Ναι. Μπορείς να βγάλεις και το συνολικό κάποια στιγμή, αλλά μάλλον είναι το συνολικό. Δηλαδή να πεις ότι εγώ έχω αυτό το απόσταγμα από αυτή την αρχή δεδομένων. Να το βγάλεις όλο, ρε παιδί μου. Απλώς πιστεύω ότι μερικά πράγματα καλό να γίνονται σε batches. Ναι, γιατί ναι. Τότε είναι που αποτυπώνεται καλύτερα η αλήθεια. Δεν διαφωνώ και υπάρχουν πολλές φορές διαδικασίες οι οποίες έχουν μια διάρκεια. Και ενδεχομένως η ανοιχτότητα των δεδομένων ή οτιδήποτε άλλο θες στη διαδικασία αυτή να μην είναι τόσο απλό. Δηλαδή, για παράδειγμα, έστω ότι ήταν πλήρως ανοιχτά τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών που γινόντουσαν στο εμβόλιο. Μπορεί στον ένα μήνα, λόγω της δημοταληψίας, λόγω χιλιών δυο άλλων παραγόντων, να έβγαινε ότι το εμβόλιο δεν δουλεύει ή δουλεύει πάρα πολύ καλά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι μια πληροφορία όμως, η οποία για μένα μπορεί να είναι ξεκάθαρη, που δεν ξέρω, αλλά για κάποιον που ξέρει θα σου πει ότι πρέπει να περιμένεις να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να περάσουν όλα αυτά, να περάσουν τρεις μήνες, να. Δεν ξέρω κι εγώ, πρέπει να υπάρχει κάτι. Φαντάζομαι κάποιος πιο εμπειρισμένος μπορεί να σου πει, ρε παιδί μου, ποια είναι τα σημεία αυτά. Άρα λοιπόν, στη μέση της διαδικασίας, μάλλον δεν είναι καλή ιδέα να πεις ότι έτσι πηγαίνει η κατάσταση. Γιατί αυτό δημιουργεί ένα συνέστημα, ειδικά σε πράγματα τα οποία επηρεάζουν το συνέστημα των ανθρώπων. Σωστά. Όπως και οι εκλογές. Ναι, ακριβώς αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Όπως και στην Αμερική, για παράδειγμα, που είχαν το θέμα με το. Με τα ballots. Ναι, που αυτοί ψηφίζουν νομίζω και μέσω γραμμάτων. Ναι. Και είχαν διαφορετική κατανομή. Διαφορετική, μάλλον, ισορροπία μεταξύ των ψηφοφόρων που είχαν πάει εκεί να ψηφίσουν και αυτό που είχαν στείλει να ψηφίσουν. Και είχε γίνει πανικός εκεί πέρα και λέγανε ότι θα κάνουν τον επόμενο, ξέρω, απελευθερωτικό αγώνα. Αλλά σε όλο αυτό το κομμάτι έχει σημασία να. Ας πούμε, αυτό δεν θεωρείς ότι είναι σωστό. Αφού ενσωμάτωση δεν ήταν ομοιόμορφη, μπορεί να μην ήταν σωστό να ενσωματώνονται σε τόσο μεγάλη διαδικασία και διάρκεια. Ή να έπρεπε να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες. Γενικά μπορείς να τα ανακοινώσεις αφού το έχει κλείσει η διαδικασία για όλους. Δηλαδή, όσο. Να το κάνεις μέσω email ή ξέρω εγώ μέσω κάποιου διαδικασία που θα είναι σε πραγματικό χρόνο. Απλά μπορώ να είμαι σπίτι μου εγώ. Ναι. Νομίζω ότι είναι. Ωραία. Νομίζω ότι το ερώτημα που πρέπει να τίθεται είναι τι εξυπηρετεί αυτό το οποίο κάνω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, και γιατί. Ωραία. Γιατί εμείς υποστηρίζουμε τη διαφάνεια, σαν να το πούμε, πώληση, σαν τακτική και όλα αυτά. Γιατί θέλουμε οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οτιδήποτε. Γιατί στην ουσία η διαφάνεια είναι κατά βάση κάτι το οποίο το διαχειρίζονται οι οργανισμοί. Αυτοί λοιπόν, οι δικαιούχοι λοιπόν των οργανισμών, πώς να το πω, ρε παιδί μου, θέλουμε να είναι ενήμεροι. Και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με σωστά δεδομένα και υπεύθυνα και όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα real time. Είναι πολύ πιθανόν βγάζοντας δεδομένα, επειδή άνθρωποι είμαστε και επηρεαζόμαστε από το τι κάνουν γύρω μας, γιατί είμαστε κοινωνικών, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, τίγρες που κυκλοφορούμε μόνοι. Ναι, δεν τέτοιο. είναι πιθανόν να κάνεις κακό. Ναι. Δηλαδή, είναι πιθανόν ο τρόπος με τον οποίο επιλέξεις να είσαι διαφανής να μην πετύχεις το σκοπό της ίδιας της διαφάνειας. Mm-hmm. Αυτό. Και κλείνω ότι πρέπει να γίνεται κάπως. Εντάξει, οι εκλογές είναι και απλό, ρε παιδί μου, απλά να κοινώνεις τα αποτελέσματα. Αν είναι καλό να γίνεται κάπως συνολικά και να μπορείς να δίνεις και το κατάλληλο συγκείμενο στον κόσμο. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέμε,
έχουμε τόσα κρούσματα τότε, τόσα κρούσματα τώρα. Τόσο θανάτους τότε, τόσο θανάτους τώρα. Για παράδειγμα, αυτό, ξέρεις, υπάρχει μια τέτοια μέτρα είχαμε τότε, τέτοια μέτρα έχουμε τώρα. Τόσα τεστ κάναμε τότε, τόσα κάνουμε τώρα. Τόση θετικότητα είχαν τα τεστ τότε, τόσα θετικότητα κάνουμε τώρα. Και αν αυτά έχει τύχει και τα έχω ακούσει εγώ κατά τύχη, μάλλον υπάρχουν αρκετά ακόμα που μάλλον θα ήταν χρήσιμο γενικά να ξέρει ο κόσμος. Και εγώ μέσα. Και εγώ είναι πολύ πιθανό τα συμπεράσματα που βγάζουν αυλαμένα. Επίσης, όσον αφορά τα δεδομένα και την ανοιχτότητα των δεδομένων, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά δεδομένα για λόγους έρευνας κλπ. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο τα πηγαία δεδομένα διαθέσιμα. Θα πρέπει να είναι και κάποιες αναλύσεις αυτών. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι εγώ βγάζω 10 νούμερα κάθε μέρα. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ καλό για κάποιον αναλυτή, για κάποιον που ξέρει. Αλλά καλό είναι να προτείνεις και το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τα ερμηνεύσει αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να έρθω εγώ και να πάμε στο εταιρικό που είπες πριν για το πώς μια εταιρεία μπορεί να ανακοινώνει τα οικονομικά της ή όχι. Οκ, okay, φεύγω από το bare metrics, το θέλω να το κάνω δημόσια και το καθεξής, πάω στο πόσο καλό είναι να ανακοινώνει τα οικονομικά της ή σε ποιο βαθμό μια εταιρεία εσωτερικά. Το να έρθω εγώ και να σου πω, φίλε, κάνουμε τζίρο 5 εκατομμύρια, αυτό είναι ένα νούμερο. Αυτό το νούμερο πίσω του κρύβει τι μεικτό ποσοστό κέρδους έχουμε, τι καθαρό ποσοστό κέρδους έχουμε, τι σταθερά κόστη έχουμε, τι μεταβλητά κόστη έχουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα σύνολο από παραμέτρους, οι οποίες μπορεί το 5 εκατομμύρια σε μια εταιρεία να είναι κακό και το 1,5 εκατομμύριο σε μια άλλη να είναι πάρα πολύ καλό. Άρα προφανώς δεν περιμένεις και δεν θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να καταλάβει πλήρως τα οικονομικά μιας εταιρείας κλπ. Αλλά το να λες ότι εγώ δίνω απλά διαθέσιμα τα νούμερα και μεταφέρω την ευθύνη του να καταλαβαίνεις το αν η εταιρεία πάει καλά ή όχι σε σένα, δεν είναι απαραίτητα σωστό. Θα πρέπει να δίνεις και μια ερμηνεία πάνω στα δεδομένα. Σωστά. Το οποίο εκείνη το ερώτημα είναι τι ενδιαφέρει τον εργαζόμενο. Τον ενδιαφέρει από τα οικονομικά η ασφάλειά του. Σωστά. Και η εξέλιξή του μέσα σε όλα αυτά. Πάρα την ασφάλεια πρώτα γιατί είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ξέρεις από το. Αν πρέπει να διαλέξεις, ξέρεις, ναι, να κρατήσω τη δουλειά μου, το να εξελιχθώ. Προφανώς πρέπει να εξελίξεις, αλλά κρίσεις συμβαίνουν, εκεί το πηγαίνω. Οπότε, τι είναι ένα σημαντικό metric, το runway. Δηλαδή, αν αύριο σταματήσουν όλοι οι πελάτες και δεν μας εξοφλήσουν και τα χρωστούμενα τιμολόγια. Τέρμα, αύριο κλείνει ό,τι βρύση χρήματος έχουμε. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Το παλεύουμε άλλους δύο μήνες και τότε απολύεστε με αυτή την αποζημίωση, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι που τον νοιάζει. Δεν. Εντάξει, όχι ακριβώς έτσι, αλλά ναι. Όχι, ρε παιδί μου, ενώ από τα. Στην ουσία τον νοιάζει. Πόσο καιρό μπορεί να τρέξει. Γενικά να ξέρει ότι είναι καλά και μετά να ξέρει με αυτά τα, με αυτά τα χρήματα που έχουμε, αυτή τη στιγμή ίσως, ποια είναι τα μαξιλαράκια που έχω. Αυτά. Ή επόμενο, αυτό πήγα εγώ στο χείρι στο σενάριο με τη μία, απλώς φαντάζομαι αυτό είναι και η μεγαλύτερη ανασφάλεια. Πάμε στο επόμενο, σε πιο καλά πράγματα. Ωραία, παιδιά. Με αυτά τα χρήματα, με αυτή την άνοδο που έχουμε, αυτά και αυτά και αυτά, του χρόνου, ξέρω εγώ, μπορούμε να αυξήσουμε τα έξοδά μας 10% γενικά. Είτε αυτό είναι, ξέρω εγώ, μισθή, είτε αυτό είναι παροχές γενικότερες, γραφείο, συνέδρια, whatever. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα process πάνω σε αυτό το οποίο τουλάχιστον ναι, αυτά είναι τα νούμερα και αυτά σημαίνουν για σένα. Και προφανώς σε μια σχέση εμπιστοσύνης ο άλλος εμπιστεύεται την ερμηνεία την οποία του δίνεις. Εκεί πέρα βέβαια μπορείς να έχεις και τα δύο νούμερα. Δηλαδή, ναι, όχι, τα δίνεις και τα δύο. Τα δίνεις και τα δύο. Δεν το συζητάμε. Αυτό. Οπότε σου λέει ότι, α, ξέρεις τι είναι. Πες μας ότι αυτό είναι η κατάλληλη ιστορία, οπότε μια χαρά. Α, άμα μας πεις μόνο το καλό και το κακό, οκ. Okay. Άμα μας πεις μόνο νούμερα, οκ. Okay. Άμα μας πεις και τα δύο, τέλειο. Δηλαδή είναι το καλύτερο θεωρώ σαν εκμετάλλευση. Γιατί τα πηγαία δεδομένα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για κάποιον που ξέρει. Εκεί είναι το σημαντικό, εκεί είναι το κομμάτι το οποίο πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Και πολλοί θέλουν να πούνε ότι α, επειδή εγώ θέλω να κάνω ανοιχτά δεδομένα, επειδή με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, παίρνω ένα ξέρω εγώ Excel, στο πετάω στη μούρη και όλοι χαρούμενοι. Αλλά δεν δουλεύει έτσι. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ανεξαρτήτως δεδομένων στο πλαίσιο της διαφάνειας να μπορούν να υπάρχουν κάποιοι ιδιωτικοί χώροι στους οποίους μπορείς να συζητήσεις χωρίς να σε ακούει κάποιος. Δηλαδή,
πάμε μερικές φορές στο άλλο άκρο. Κάτι μαλακίες που λέει, ξέρω εγώ, ο Ζάκερμπεργκ με το Facebook, ότι του στυλ, δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι και είναι όλα δημόσια και εμένα το γραφείο μου είναι εδώ δίπλα στους άλλους, ξέρω εγώ, και. Ξέρεις και αυτό ότι τα πάντα ανοιχτά είναι, όλα καθαρά, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Και θεωρώ ότι αυτό το θεωρώ ότι είναι και στα όρια του επικίνδυνου, ρε παιδί μου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για να γίνουν μερικές φορές κάποιες συζητήσεις, κάποιες κουβέντες είναι δύσκολες. Και αυτές, σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, πρέπει να γίνονται με κλειστές πόρτες. Ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, από το πιο απλό, ρε παιδί μου, δηλαδή σε μια οικογένεια, κάποια στιγμή οι γονείς πρέπει να μιλήσουν μόνοι τους. Να μιλάμε μπροστά στα παιδιά. Δηλαδή, δεν το λέω μόνο σε κοινωνικά, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή, δύο φίλοι έχουν ένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι να το πούνε μπροστά σε όλη την παρέα, να το συζητήσουν μεταξύ τους. Αντίστοιχα, σε μια εταιρεία ή σε έναν οργανισμό, πρέπει να μπορείς κάποια στιγμή, όχι να ανταλλάξεις πληροφορία με την ασφάλεια ότι μόνο εμείς μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Μόνο εμείς μπορούμε να ακούσουμε ο ένας τον άλλον. Δεν χρειάζεται όλα να είναι σε public channels, δεν είναι τα πάντα φτιαγμένα να είναι δημόσια. Πάμε λοιπόν στο άλλο άγκρο. Πότε θεωρείς ότι δεν είναι η διαφάνεια το ιδανικό σενάριο? Για μένα το ερώτημα είναι πάντα τι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε με τη διαφάνεια. Οπότε για μένα η διαφάνεια δεν χρησιμεύει όταν αυτά τα οποία έχεις εκεί να πεις δεν επηρεάζουν, δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να επηρεάσουν την απόφαση κάποιου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Οπότε εκεί νομίζω ότι το process πρέπει να είναι black box. Αυτό είναι εμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ άπακ, ενώ έστω ότι για παράδειγμα βγαίναν κάθε μέρα live δεδομένα από κλινικές δοκιμές. Okay. Δεν μπορώ να επηρεάσω το αποτέλεσμα. Okay. Σωστά. Δεν μπορώ. Εγώ όμως από το αποτέλεσμα επηρεάζομαι εγώ. Και εμένα το αποτέλεσμα με νοιάζει. Οπότε αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου. Σε μια εταιρεία, γιατί, γάμα τα εμβόλια και όλα αυτά, γιατί είναι και μεγάλη κουβέντα. Πάμε στα δικά μας. Σε μια εταιρεία, ένας υπάλληλος, ανάλογα με τη θέση του πάντα, αλλά ας πάρουμε μια τυπική εταιρεία που είναι managers και workers. Ένας worker δεν μπορεί να επηρεάσει, ρε παιδί μου, το τι απόφαση θα πάρθει. Ρε παιδί μου, άμα ακούει τι λένε. Μπορεί να επηρεάσει. Όχι, άμα ακούει μια συζήτηση, αυτό εννοώ. Συγγνώμη. Προφανώς και γενικά μπορεί να επηρεάσει και πρέπει να επηρεάσει. Εκεί θεωρώ ότι το σωστό είναι. Συζητάνε οι managers για το πώς διαχειρίζονται κάποιες καταστάσεις. Αυτό το πράγμα ανακοινώνεται. Βλέπεις το feedback. Πάντα παίρνεις feedback, γι' αυτό λέω. Και υπάρχει αυτός ο κύκλος. Δεν πιστεύω όμως ότι, ωραία, είμαστε εμείς οι δύο τώρα αυτή τη στιγμή να αποφασίσουμε κάτι το οποίο αφορά την εταιρεία. Ποιος πιστεύω ότι είναι ο σωστός τρόπος? Αν πιστεύουμε ότι έχει σημασία η γνώμη, ρε παιδί μου, των υπαλλήλων, γιατί σε κάποια πράγματα έχει, σε κάποια δεν έχει. Για παράδειγμα, ποιο δικηγόρο και ποιον λογιστή θα επιλέξουμε, δεν έχει. Φαντάζομαι δεν θέλουν να ασχοληθούν κιόλας. Αν θα χρησιμοποιούμε GitHub ή Bitbucket, τους αφορά, γιατί αυτό πειράζει την παραγωγικότητά τους και. Οπότε εκεί επιλέγεις αν θα πάρεις input ή όχι. Παίρνεις input, τα ζυγίζουμε εμείς, λέμε αυτό κοστίζει τόσο, το άλλο τόσο, αυτά τα features μας νοιάζουν. Παιδιά, έτσι προχωράμε γι' αυτό και αυτό το λόγο. Το να είναι, άμα αυτά τα κάναμε σε ένα public chat, ρε παιδί μου, γιατί? Αυτό τέλος. Ναι. Αυτή είναι εμένα η δική μου οπτική. Ναι, εντάξει, και διαφάνεια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει όλοι να συμφωνούν. Δηλαδή, μην πάμε και εκεί. Διαφάνεια όχι. Σημαίνει ότι μπορεί να σημαίνει ότι, παιδιά, επιλέξαμε αυτό γιατί ήταν πιο φθηνό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μέρος μιας διαφανούς διαδικασίας. Το ότι δεν έχουν όλοι λόγο σε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά απαραίτητα τη διαφάνεια, έτσι. Για μένα, οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι καλές για τα κράτη. Και γενικά για την δημόσια διοίκηση, ας πούμε. Εκεί θεωρώ ότι είναι καλές οι δημοκρατικές διαδικασίες. Σε μια εταιρεία, δεν πιστεύω ότι η δημοκρατία είναι ο σωστός τρόπος. Και θα σου πω γιατί.
γιατί είναι. Πρέπει να πάρει την ευθύνη αυτός ο οποίος διαχειρίζεται την εταιρεία. Αυτός που έχει την ευθύνη, βασικά. Δηλαδή, που έχει την, ναι, πρέπει, αυτός πρέπει να το κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούς κάτω. Ακούς. Αυτός που έχει το αγκουράκι. Ναι, ναι, αυτός που έχει το αγκούρι. Πρέπει, εννοείται πρέπει να ακούς. Γιατί θες το καλό τους. Για το καλό του κάθε ενός στην εταιρεία είναι και το καλό της εταιρείας. Αλλά. You're the one who will make the call, παιδί μου. Εσύ θα πάρεις την απόφαση. Όχι, έχει σημασία. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι θα γυρίσω πίσω στο αρχικό πράγμα το οποίο είπες, ότι η επιλογή. Και πάμε στο κακό σενάριο, όχι το να πεις παιδιά κλείσμα με μεγάλο πελάτη, αυτό μπορεί να το μοιραστείς για να χάρει ο κόσμος, για. Έστω λοιπόν ότι υπάρχει μια κακοτοπιά. Χάνεις ένα πελάτη ή ένας πελάτης δημιουργεί ένα πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το ανακοινώσει με τη μία αυτό, γιατί μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία των ατόμων της εταιρείας. Εκτός αν είτε μπορούν να βοηθήσουν στο να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Βρήκαμε ένα bug και άρα παιδιά. Μπορούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε γι' αυτό, να το διορθώσουμε. Κάναμε κάτι ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Κάτι το οποίο δηλαδή μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, είτε τους επηρεάζει άμεσα. Είσαι κάποιος ο οποίος νοικιάζει άτομα, μια εταιρεία δηλαδή που κάνει αυτή τη δουλειά. Ο πελάτης σε κάνει fire, ο οποίος απασχολούσε 5 άτομα από την εταιρεία σου. Άρα πρέπει να τους πεις ότι παιδιά ή θα βρούμε κάτι άλλο ή κάτι σας τύχει. Δηλαδή πρέπει να δεις όμως τι έχει νόημα και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχει νόημα. Για τα άτομα αυτά, τον άρχισα και να σου πω ότι η ζωή σου ήταν ίδια, αλλά κάτι περίεργο συνέβη και να δημιουργήσει μια ανασφάλεια που δεν υπάρχει λόγος, δεν νομίζω ότι βγάζει κάποιο νόημα. Συμφωνώ απολύτως. Επίσης, ναι, γιατί εκεί άπαξ και δεν αλλάζει κάτι για εκείνους. Δεν αφορά. Το άλλο είναι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες. Πρέπει να πάρει διαφάνεια στο ποιες είναι οι διαδικασίες. Εδώ σου πέφτει λόγος. Εδώ δεν σου πέφτει λόγος. Mm-hmm. Εδώ παίρνουμε input. Εδώ δεν παίρνουμε input. Εδώ είναι ανοιχτό, εδώ είναι black box. Ναι. Ποιος παίρνει αποφάσεις, αυτός. Πρέπει να είσαι ενήμερος. Το ότι ο άλλος πρέπει να είναι ενήμερος δεν σημαίνει ότι εσύ απλά και αλόγιστα παίρνεις μια μάνικα με πληροφορία και απλά την ανοίγει και τον πεθαίνει στην πληροφορία. Ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Αυτό. Πιστεύω ότι είναι απίστευτα σημαντική διαφάνεια. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει το ερώτημα τι εξυπηρετεί, το οποίο δεν θα κρίνει τόσο το τι θα βγάλεις προς τα έξω σαν πληροφορία, γιατί πιστεύω γενικά ότι όσο περισσότερη πληροφορία είναι διαθέσιμη, τόσο το καλύτερο. Το ερώτημα είναι για μένα πότε θα τη βγάλεις και με τι θα τη συνοδέψεις. Την πληροφορία. Ναι. Αυτό. Οπότε για μένα δεν είναι διαπραγματεύσιμο το αν θα κρύψουμε αυτά, αλλά το πότε θα τα βγάλουμε και με τι θα τα συνοδεύσουμε σαν συγκείμενο. Πολύ μιλάω αργά μότο. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Ευχαριστώ, Αντώνη. Θα σου κεράσω κι άλλο καφέ μετά. Τέλεια, ναι, ναι, θα ήθελα ένα. Ένα σπεσάκι το πιούμε. Ναι, ναι, καλά τα καφέ, γιατί χθες σου είπα. Τελείωσα με τον ηλεκτρολόγο αργά, οπότε. Αλλά ήταν πολύ ευγενικός να το πω αυτό. Αυτός που ήρθε εκεί του ΔΔΕ ήταν απίστευτα ευγενικός και εξυπηρετικός. Και... Φοβερό πάντως τέτοια ώρα. Ναι, και θα ερχόντουσαν και πιο νωρίς. Απλώς είχαν κρατήσει λάθος το νούμερό μου. Okay. Κάπου εκεί. Αυτό. Καλή φασούλα. Ναι. Για λέγει, οπότε είχαμε OpenConf. Πώς ήταν? OpenConf, παιδιά, πήγε πάρα πολύ καλά. Για να μην δούμε, ξέρεις, να έχει γίνει καμιά χοντράδα, αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα super. Ναι, οπότε... ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο συνέδριο το OpenConf. Είναι κυρία δομή online, μικρό, δεν είναι, ξέρεις, 8 ώρες ή 5 μέρες, κάτι τέτοιο. Είναι ωραία φασούλα. Γαμάτα. Πολύ ωραία. Έχουμε να προτείνουμε κάτι. Ναι. Λοιπόν, είχα διάφορα να προτείνω, αλλά. Επειδή ξέχασα το ένα, θα πιάσω πρώτα ένα Twitter account που παρακολουθώ και εμένα μου αρέσει γενικά το διάστημα. Mm-hmm. Διάφορα πράγματα το διάστημα. Οπότε είναι ένα Twitter account το οποίο λέγεται Black Hole. Το οποίο έχει διάφορες ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Δηλαδή έχει τώρα μια υπέρυθρη φωτογραφία του γαλαξία της Ανδρομέδας. Okay. Και τέτοια πράγματα είναι πολύ ωραίο και μου αρέσουν αυτά στο feed μου. Οπότε Black Hole, παιδιά, στο Twitter είναι δυνατό. Εγώ συνειδητοποίησα ότι μάλλον δεν έχω προτείνει το Standing Desk μου μέχρι τώρα. Εντάξει. Οπότε, Jarvis Standing Desk, πάρα πολύ χαρούμενος μέχρι στιγμής. Είναι ήσυχος το πάνω-κάτω ή κάνει beep? Εντάξει, κάνει ένα τέτοιο, αλλά... Okay. Εντάξει.
Δεν το πήρα. Ενώ. Δεν είναι ότι ανεβοκατεβαίνει όλη την ώρα. Να δούμε πώς πάρουμε και στο γραφείο. Αλλά ναι, όλα τα meetings πλέον τα κάνω όρθιος. Τέλεια. Και ειδικά το πρωί με βολεύει για να ξυπνήσω, δουλεύω. Δηλαδή έχει ένα ωραίο έτσι. Τέλειο. Πολύ ωραία. Αυτά. Οπότε αυτά τα πολύ ωραία. Μας βρίσκουν μικρήκουβέντα.fm. Βεβαίως, βεβαίως. Για ό,τι άλλο χρειάζονται. Όπως επίσης και στο booth που είχαμε στο OpenConf. Βεβαίως. Μαζί με άλλα ωραία ελληνικά podcasts. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.